Αφού είπαμε τι είπαμε, τι είπαμε και μετά από συνεννόηση και αφού πήραμε φόρα, θα πάμε ένα βήμα παραπέρα, θα μιλήσουμε και για την πυρόσβεση στο αυτοκίνητο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, Γιάννη. Φραγκίσκο. Φραγκίσκο, ποια θεωρείς κατά τη γνώμη σου μια σωστή θέση ενός πυροσβεστήρα στο αυτοκίνητο? Ο πυροσβεστήρας πρέπει να βρίσκεται μέσα στο χώρο της καμπίνας. Της καμπίνας. Ναι, όχι πίσω πεταμένο στο προπαγκάζ. Όχι. Όχι πεταμένο πίσω στο προπαγκάζ, και αυτό γιατί. Γιατί αν θα υπάρξει οπίσθια σύγκρουση ή εμπλακείς σε ένα συμβάν το οποίο έχεις χτυπήσει από την πίσω πλευρά του αυτοκινήτου και έχει μπλοκάρει σε μια καραμπόλα το προπαγκάζ, δεν μπορείς να πας να ανοίξεις το προπαγκάζ να πας στην πυροσβεστή. Δηλαδή κολοφαρδίστηκα εγώ που τον έχω εδώ δίπλα. Τον έχεις σε καλή θέση, σε καλούτσικη θέση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τον έχεις ασφαλισμένο. Έπρεπε να υπάρχει ένας ημάντας. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ο ημάντας αυτός είναι κομμένος. Όχι, αυτό να τον κρατάει. Και πάντα στη θέση του οδηγού. Ναι. Και όχι στη θέση του οδηγού, γιατί το έχω δει και στη θέση του οδηγού είναι πολύ επικίνδυνο, για τις περιπτώσεις που φύγει ο πυροσβεστήρας και πάει και μπλοκάρει τα πετάλια. Ναι, το έχω δει και στη θέση του οδηγού. Ναι. Είναι λάθος. Στη θέση του συνοδηγού. Η ιδανικότερη θέση είναι αν γίνεται, αν είναι δυνατόν εδώ που τον έχω και εδώ. Εδώ που τον έχεις. Ή υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα καινούργια τα οποία έχουν σιρτάρι κάτω από το τέτοιο και τον τραβάς και βγαίνει. Α, έχει και τέτοια. Έχει κάποια αυτοκίνητα τώρα καινούργιες τεχνολογίες, τον τραβάς τον πυροσβεστήρα και έχει σιρτάρι κάτω από τη θέση του συνοδηγού. Ένα είναι αυτό. Την ώρα που οδηγάω βλέπω ότι βγαίνει καπνός. Βγαίνει καπνός ή οτιδήποτε. Δεν πανικοβαλόμαστε. Ναι. Κάνουμε δεξιά στον δρόμο, να μην κλείσουμε την κυκλοφορία. Φυσικά. Ανάβουμε τα αλάρμ. Βγάζουμε και τρίγωνο. Όχι. Όχι. Καίγεσαι εκεί. Γι' αυτό σου λέω, κάνεις δεξιά, δευτερογενές μετά είναι το τρίγωνο, κάνεις δεξιά και είσαι έτοιμος να πάρεις τον πυροσβεστήρα. Πάρε τον πυροσβεστήρα. Με το που κάνεις δεξιά και είναι να πάρεις τον πυροσβεστήρα, απασφαλίζεις το καπό. Απασφαλίζεις το καπό, Γιάννη. Απασφαλίζεις το καπό, Γιάννη, έλα εδώ. Γιάννη, βγες από το αμάξι που καίγεται και απασφάλισε γρήγορα το καπό. Ναι ρε, ότι βγαίνεις από τα μάξι, έτσι αυθόρμητα θέλω. Α. Καίγεται τα μάξι σου, Γιάννη. Το καπό, Ωραία, Γιάννη, εδώ. Έλα εδώ ρε, έλα εδώ ρε. Πού πας γαμώ την τρέλα σου για παιδί. Απασφάλισε ρε το καπό. Oh, δεν ξέρω. Ωραία, μέχρι εκεί. Καλό είναι να έχουμε ένα ζευγάρι γάντια μαζί μας, τέτοια δερματοπάνινα. Τώρα, τα φοράμε. Καλά, εντάξει, άστε. Θες να μιλήσουμε για κόστος γαντιού? Όχι, 2 ευρώ. Παίρνουμε τον πυροσβεστήρα. Ερχόμαστε. Δεν ανοίγουμε το καπό σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Απλά βάζουμε το χέρι μας. Ναι. Ώστε να υπάρξει το κενό. Γάτα μέσα. Τι είπες, Κυριάννη? Κάνουμε γύρισμα. Τι είπες? Κάνουμε γύρισμα. Γυρίστε, τίποτα. Όχι, δεν έχει από την αρχή. Συνεχίζουμε. Ναι. Είσαστε σωστοί. Τραβάτε. Από την Νεάπολη ξέρω εγώ, από τα... Είσαστε σωστοί. Πώς ήρθες εδώ και... Πού ξέρω, άντε πες εσύ. Άντε πες. Εγώ έμπλεξα αρβανίτες, έχω τραβάτο. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Στη θέση σου ζούμε, τα μάξι καίγεται εδώ πέρα. Εδώ τα αμάξι καίγεται. Και το. Και ο Κυριάννης χτενίζεται. Λοιπόν, αν δεν έχουμε γάντια. Ναι. Και από τη στιγμή που έχουμε φωτιά. Δεν έχουμε γάντια, ρε εσύ. Τι θα κάνουμε τώρα. Γάντια, θα κάψεις τα χέρια με το που βάζεις. Να τα κάψεις. Θα τα κάψεις. Όχι, θα έχεις γάντια. Ένα ζευγάρι. Ναι, καλά, ναι. Θα έχω γάντια. Εδώ λέμε αμά να τους πείσουμε ότι έχουν. Έχεις απασφαλίσει. Ναι. Σηκώνεις λίγο και ρίχνεις. Δείτε κάτι. Ωραία. Δεν έχει. Δεν έχω ακροφύσιο να πάω να το χώσω μέσα. Ο πυροσβεστήρας αυτός δεν θα πάει το κατασβεστικό υλικό όλο μέσα. Δεν θα κάνω τίποτα. Εγώ έχω πιστεί ήδη. Λοιπόν, ο πυροσβεστήρας μας πρέπει να έχει ακροσωλήνιο, ακροφύσιο. Το απαιτούμε. Το απαιτούμε. Κοιτάξτε, σηκώνω και το βάζω μέσα. Ναι. Και το ρίχνω όλο. 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 Βλέπετε, μπήκε μέσα το ακροφύσιο και πάει τώρα αυτό το κατασβεστικό. Αυτό θα βρει να πάει μόνο. Ναι, θα απλωθεί. Θα απλωθεί μέσα. Πάει το κατασβεστικό υλικό στη βάση της φωτιάς. Ναι. Εδώ. Δεν θα πάει πουθενά το κατασβεστικό υλικό, όλο θα πέσει έξω. Καλά ρε φίλε, αυτοί που τα πουλάνε, γιατί δεν μας τα λένε αυτά?
Δηλαδή τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο, ναι, ειλικρινά σου. Πάντα κάνει αυτό εδώ. Εγώ έτσι θα το έκανα. Λάθος. Πού θα πάει η σκόνη. Πού θα πάει. Εάν ανοίξει το καπό, την που έχει τη φωτιά. Σφήνωσε και το καπό τώρα. Δεν σφήνωσε. Πού ανοίγει. Κάπου έχει ένα να εδώ. Νάτε. Λοιπόν, απαγορεύεται να κάνει αυτό. Με το που το κάνεις και έχεις φωτιά, τελείωσες. Τελείωσες. Φούντωσες. Σε πήρε η φωτιά, έκαψε το πρόσωπό σου. Ναι. Δεν ανοίγουμε ποτέ το καπό. Ίσα ίσα απασφαλίζουμε. Ναι. Για να μπορέσουμε να βάλουμε το ακροσωλήνιο μέσα, ναι, και να ρίξουμε τον πυροσβεστήρα. Τέλος. Τέλος. Εμένα προσωπικά με έχεις πείσει ότι αυτός ο πυροσβεστήρας που έχω εδώ και 10 χρόνια στο αυτοκίνητο μου. Έχω φωτιά στα λάστιχα. Στα λάστιχα. Στα λάστιχα. Πήρανε φωτιά τα τακάκια. Τα τακάκια, ναι. Τα τακάκια. Και αρχίζει και άρπαξε φωτιά το λάστιχό σου. Ναι. Τι θα κάνεις. Ναι, ναι. Πάει. Ναι. Άχρηση. Τελείωσε. Με το ακροσωλήνιο. Κοίτα το τον. Εδώ. Πορώθηκε τώρα. Εδώ. Πορώθηκε. Και ρίχνεις μέσα. Ναι. Έχω πιστεί εγώ πλέον. Τώρα που θα τον πάω για υδραυλική για τέτοια, θα οπωσδήποτε θα πετήσω να με βάλει ακροφύσιο. Σου βάλει ένα ακροφύσιο. Συνεχίζουμε, έλα πιο εδώ λίγο. Έχεις φωτιά. Άιντε πάλι. Μέσα στο ταμπλό, ναι, στα αυτοκίνητα από τα ηλεκτρικά. Ναι. Ε? Ακροφύσιο. Ακροφύσιο. Θα το χώσεις εδώ, θα το χώσεις εδώ, θα το χώσεις εδώ, εδώ. Όπου βρεις τρύπα. Όπου βρεις τρύπα. Όπου βρεις τρύπα. Με το ακροφύσιο, χωρίς ακροφύσιο, τι θα καρφώσεις την τρύπα. Τίποτα. Όλη τη σκόνη θα την πετάς έξω. Έτσι. Δεν θα πάει στη βάση τη φωτιάς. Άμα ρίξω τη σκόνη και κλείσω και τις πόρτες, βοηθάει. Εντάξει, για έλλειψη οξυγόνου. Βοηθάει, αλλά οξυγόνο παίρνει και από μπροστά. Παίρνει από τους αεραγωγούς. Θα βρει η φωτιά. Θα βρει η φωτιά. Ερώτηση. Τώρα που πήραμε φόρα και σε έχω βρει ζεστό, μου είπες κάτι για το καύσιμο πετρέλαιο και βεζίνα στα αυτοκίνητα. Στα αυτοκίνητα. Ναι. Όταν έχουμε, έλα ένα, πιο εδώ. Όταν έχουμε ένα αυτοκίνητο. Δίπλα μου σε θέλω. Ας τον πυροσβεστήρα. Βγάλε και τα γάντια. Όταν έχουμε ένα αυτοκίνητο πετρέλαιο. Να έχουμε και γάντια στα αυτοκίνητα. Όταν έχουμε ένα. ένα προφυλακτικά μπορεί να έχουμε, φίλε. Έτσι. Γάντια δεν θα έχουμε. 2 ευρώ έχουν. 2 ευρώ. Πάλι σε έξοδα θα μας βάλεις. Λοιπόν, ναι, όταν έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται με πετρέλαιο, mm-hmm, και με βενζίνη, ναι, ή βενζίνη, πετρελάνο, ναι, το αυτοκίνητο που κινείται με πετρέλαιο, η φωτιά σβήνει πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με ένα αυτοκίνητο το οποίο το καύσιμο του είναι βενζίνη. Και αυτό γιατί. Γιατί το πετρέλαιο έχει θερμοκρασία αυτανάφλεξης 350 βαθμούς Κελσίου, τις οποίες αυτές τις θερμοκρασίες έχει πιάσει ο κινητήρας κατά τη φωτιά. Και την ώρα που πας εσύ και σβήνεις, αυτομάτως από τη διαρροή του καυσίμου, επειδή πέφτει το καύσιμο που έχει διαρρεύσει, πέφτει πάνω στην γκαιόμενη μεταλλική επιφάνεια, ξαναφουντώνει από μόνο του. Ενώ η βενζίνη έχει θερμοκρασία αυτανάφλεξης 750 βαθμούς Κελσίου. Αυτές τις θερμοκρασίες δεν προλαβαίνει να τις πιάσει το αυτοκίνητο. Μάλιστα. 750 βαθμούς Κελσίου. Ή αν τους πιάσει είναι πλέον αργά για δάκρυα είναι, στέλα, έτσι, να το πούμε έτσι απλά. Έτσι, μπράβο. Τότε καλά είναι να απομακρυνθείς. Ενώ το πετρελοκίνητο, το πετρέλαιο σβήνει πολύ πιο δύσκολα όταν πειρακτωθούν οι λαμαρίνες, δηλαδή η μηχανή, το κάπο, το σασί κτλ. Σβήνεις με τον πυροσβεστήρα και εκεί που έχει σβήσει ξαφνικά ξαναφουντώνει. Γιατί το πετρέλαιο, είπαμε, αναφλέγεται, αυταναφλέγεται στους 350 βαθμούς Κελσίου. Η βενζίνη αυταναφλέγεται στους 750. Αλλά η βενζίνη έχει τον άλλο κίνδυνο. Μπορείς να τη σβήσεις, αλλά θα πάρει με ένα σπινθήρα, θα πάρει με ένα οτιδήποτε. Κάτι σημαντικό που ξεχάσαμε να πούμε, κατά την κατάσβεση. Ναι. Αφού κάνουμε την κατάσβεση και βγήκαμε με τον πυροσβεστήρα, έναν έλεγχο, εάν υπάρχει από κάτω από το αυτοκίνητο. Άνθρωπος. Όχι. Τι. Αν υπάρχει λίμνη από φλεγόμενο καύσιμο, δηλαδή αν έχει τρέξει κάτω, πρώτα θα σβήσω το κάτω και μετά θα πάω στο καπό. Πρώτα θα σβήσω το κάτω, δηλαδή αν μου έχουν τρέξει, έχουν πάρει φωτιά τα λάδια του κινητήρα ή η βενζίνη ή το πετρέλαιο από κάτω και στάζει φλόγα, στάζει στον δρόμο φλόγα από κάτω, mm-hmm, θα σβήσω πρώτα το κάτω του εδάφου, στην πυρκαγιά που είναι στο έδαφος, και μετά θα πάω, δηλαδή θα ρίξω μια-δυο πιστολιές κάτω, να σβήσω το κεόμενο. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε τουλάχιστον έναν τρίκυλο. Τουλάχιστον έναν τρίκυλο. Μετά ερχόμαστε στον μικρό αυτόν. Λέει η νομοθεσία, υπάρχει μια νομοθεσία για τα αυτοκίνητα και λέει, ρε παιδί μου, ότι ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα, σου λέει, αν θυμάμαι καλά, για τα αυτοκίνητα, δηλαδή τα επιβατικά είναι το 34β. Δηλαδή, αυτός εδώ πυροσβεστήρας που έχει μεγάλη κατασβεστική ικανότητα είναι αποδεκτός. Του ενός κιλού. Του ενός κιλού. Είναι αποδεκτός γιατί έχει μεγάλη κατασβεστική ικανότητα. Mm-hmm.
Ο 55Β και αυτός είναι αποδεκτός. Αλλά έχει περισσότερη ποσότητα. Περισσότερη ποσότητα και μεγαλύτερο όγκο. Δηλαδή με τον μικρό αυτό μπορώ να, στο ξεκίνημα να κάνω παφ και να με προσώσει. Ο μεγάλος όταν έχει εξαπλωθεί να έχω να ρίξω στο, ναι, κάτω στην άσφαλτο ή στο χώμα, ας μέσα στο μοτέρ και μέσα στην καμπίνα. Ας έχουμε δύο πυροσβεστήρες. Ένας, ένας ίσον κανένας. Ίσον κανένας. Έναν τρίκυλο και έναν μικρό πυροσβεστήρα με μεγάλη κατασβεστική ικανότητα. Ναι. Και να είναι προσβάσιμη. Και όχι πεταμένη. Είναι ναι. Όχι πεταμένη πίσω στο αυτοκίνητο, να μην μας σταματήσει ο τροχονόμος. Ή πολλές φορές και στη ρεζέρβα μέσα που για να, αν έχεις μπαγκάζ και ταξιδεύεις, για να τον βγάλεις, δεν θα τον βγάλεις ποτέ. Δεν θα τον βγάλεις ποτέ. Τελείως. Και πάντα θα πάμε να πάρουμε ένα πυροσβεστήρα, αφού μιλάμε και για αυτοκίνητο, για να προστατεύσουμε την περιουσία μας και όχι για να γλιτώσουμε το πρόστιμο που θα μας ρίξει ο τροχονόμος. Τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας κτλ. Αυτά τα ολίγα. Αυτά τα ολίγα για τώρα. Είμαστε στον ελαιώνα του Μπαρμπαγιάννη. Του Μπαρμπαγιάννη. Είμαστε στον ελαιώνα του Μπαρμπαγιάννη. Βγάζουν καρπό αυτές οι ελιές, ρε. Βγάζουνε, βγάζουνε. Α, είναι πράσινες ακόμα, βλέπω. Μαστρογιάννη, έχουμε κανένα ανέκδοτο εύκαιρο, κατά λάθος, κάτι. Μπάμπαλα. Πες ότι είμαι σε διακοπές. Είμαι σε διακοπές. Πάμε μια προς τα κοιμιά που είμαστε τώρα. Έλα εδώ, έλα εδώ, Γιάννη, έλα. Αφού μας έκανε ο δαχτυλίδης την καρδιά, μας την έκανε την καρδιά βαπόρη, άνοιξε μου λίγο την πόρτα. Μας έκανε την καρδιά ελαιόλυνα. Τι είμαστε, αφού μας έκανε την καρδιά ελαιόνα, ερχόμαστε εδώ. Βρισκόμαστε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Ταξιδέψαμε 200 χιλιόμετρα από την Αθήνα και ήρθαμε, πού είμαστε ρε? Στον Άγιο Νικόλαο Παλαιά Λυτρά Μεθάνων. Στον Άγιο Νικόλαο. Απέναντι είναι το Αγκίστρι. Ίσως Αγκίστρι. Σαν να έβγαλε μπουφόρ σήμερα, Μάλιστα. Αυτά, έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Πολλά. Τελειωμό δεν έχουν. Αυτό ήταν η αρχή, το τονίζω. Έτσι. Ένας γοργόνος. Γιάννη. Γιάννη, ποιο είναι το πιο άχρηστο ψάρι, ρε εσύ? Η γοργόνα. Γιατί, ρε εσύ? Γιατί ούτε τρώγεται ούτε γαμιέται. Σε είπα να του πεις πιο όμορφα, ρε βλαμένε.